Την απόφαση να εισηγηθούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτη και φέτο, όπω ακριβώ έγινε πέρυσι. Τα περιοριστικά μέτρα σε ό,τι αφορά την επισκεψιμότητα στη Χρυσή έλαβαν ομόφωνα τα μέλη τη Επιτροπή Εφαρμογή και Παρακολούθηση του Σχεδίου Δράση για το Νησί, σε μια προσπάθεια να το προστατεύσουν. Ομόφωνα όλα τα μέλη ε, ψηφίσανε να ισχύσει και το, το περσινό καθεστώ που απαγορεύει την αποβίβαση και επιπλέον επιτρέπει ε, μόνο τη λήψη λουτρού. Η απόφαση ελήφθη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και επί τους ουσίας, ορίζει και εν ώψη αυτού του καλοκαιριού ότι στο νησί η αποβίβαση με σκάφη δεν επιτρέπεται παρά μόνο για τους επισκέπτες που φτάνουν με σκάφη ανοιχτά του νησιού και κολυμπούν προς αυτό και πάντως η επίσκεψη αφορά μόνο τις παραλίες και όχι το εσωτερικό του νησιού ειδικά με τα μικρά καραβάκια τα οποία πλησιάζουν αρκετά κοντά, βγαίνουν οι επισκέπτες, μπορούν μόνο στην παραλία να κινηθούν, απαγορεύεται να περάσουν στο εσωτερικό. Το νησί δεν είναι κλειστό. Επειδή δεν υπήρχε τρόπος να ελεγχθεί ο αριθμός των επισκεπτών, γι' αυτό από την αρχή, δηλαδή πριν τρία χρόνια, Επάρθηκε πάρθηκε η, αυτή η απόφαση τη της μη αποβίβασης για να περιοριστεί ο αριθμός. Όπως επισήμανε ο συντονιστής της Επιτροπής, η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη υπό το βάρο της έλλειψης οποιασδήποτε μέρημνας για τη φύλαξη του νησιού που ίσως άλλαζε όπως τόνιζε το περιεχόμενό της αφού θα άφηνε το περιθώριο να υπάρχει έλεγχος οπότε και θα διαμόρφωνε διαφορετικές προϋποθέσεις πάνω στις οποίες θα μπορούσε να στηριχθεί μια διαφορετικού περιεχομένου πρόταση. Βεβαίως, εάν υπάρξουν ε, ραγδαίες εξελίξεις και κάποια πράγματα ως προς τη φύλαξη και τα λοιπά αλλάξουν, η Επιτροπή θα ξανασυνεδριάσει να εξετάσει τα, ε, τις εξελίξεις. Εάν δεν υπάρξουν ε, ραγδαίες εξελίξεις, θα επανεξετάσουμε το θέμα τον επόμενο Γενάρη. Οι περιορισμοί πάντω στην επισκεψιμότητα του νησιού έχουν ήδη αποδώσει, καθώ η βελτίωση τη εικόνα του κέντροδάσου είναι εμφανέστατη σε αντιδιαστολή με την εικόνα ξηρανση και επιβάρυνση που επέβαλε στο παρελθόν τη λήψη αυτών των μέτρων. Όταν το οικοσύστημα έφτασε σε αυτή την κατάσταση, όταν πλέον μιλούσαν ότι η ξηράνση στον οικότοπο προτεραιότητα είχε φτάσει στο 70%, τότε απευθυνθήκαμε έτσι στο Υπουργείο Περιβάλλοντο. Ε, με την έννοια ότι κάντε κάτι, εγώ τότε είχα γράψει στην τότε Γενική Γραμματέα, ότι πρέπει να κάνετε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί ένα κότοπο προτεραιότητα χάνεται, εξαφανίζεται. Και, και, το... και από εκεί κινήθηκε όλη αυτή η διαδικασία μετά, έτσι ώστε να γίνουν όλα αυτά που γίνανε θεσμοθετημένα πλέον. Όλοι μαζί η Επιτροπή ε, θα, θα προσπαθήσει να πιέσει το Υπουργείο Οικονομικών να λύσει ή να δει, εν πάση περιπτώσει, το θέμα του ιδιοκτησιακού του νησιού που είναι ένα μεγάλο κόλλημα, δεν μπορείς να κάνεις διαδρόμους και υποδομές σε, σε περιουσίες άλλων. Ε, πρέπει λοιπόν να μας το ξεκαθαρίσει το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος να ε, ασχοληθεί με τη φύλαξη κτλ. αν θέλει.